Αποδράσουν, Σοφία Βούλτεψη, οι ληστές από τη λίμνη της της Δοϊράνης. Το επόμενο που συνέβη στη Δοϊράνη είναι αυτό που είπε ο Ζάεφ, ότι σε ένα πάρκινγκ, λέει, στη Δοϊράνη συμφώνησε με τον Τσίπρα για τη γλώσσα τη μακεδονική. Όχι, Παναγιά μου, ξέρεις, όλα τα ύποπτα στα πάρκινγκ γίνονται. Δηλαδή, άμα θες να κάνεις κανένα περίεργο deal, λες, θα σε δω στο πάρκινγκ πέρα, θα είμαι με το αμάξι, να θα σε από δίπλα, μην πολύ κατεβάσει το παράθυρο. Άμα θες να κάνεις καμία εξωσυζυγική μαλαγανιά, στα πάρκινγκ την κάνεις. Δεν ξέρω. Έτσι έχω ακούσει, δεν ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Για συγκεκριμένα γούστα. Ξεκινάω την πρώτη ερώτηση, διότι έχω πολλές αναφορές στην τελευταία ατάκα του Ανδρέα Παπαδόπουλου, του προηγουμένου φιλοξενουμένου της εκπομπής μας. Συνομιλούμε με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και συνάδελφο δημοσιογράφο, Σοφία Βούλτεψη. Όλο αυτό το πράγμα μας πάει σε εκλογές. Όχι, ποιο να μας πάει σε εκλογές. Έτσι μου είπε ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, οπότε δημοσιογραφικά το αφήνω, δημοσιογραφικά το πιάνω. Θεωρητικά εγώ δεν το πιστεύω το πράγμα, δεν θεωρώ ποιο πράγμα, δηλαδή εννοούμε τη συνομιλία του Παπά με το Μιονί. Εννοούμε το μπαράζ των αποκαλύψεων, πρωτοσέλιδο βεβαίως παραπολιτικών το Σαββατοκύριακο, σήμερα, από χθες βασικά, την αποκάλυψη των συνομιλιών του κορυφαίου υπουργού, του νούμερο 2 ουσιαστικά της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή. Βέβαια, του Νίκου Παπά, της χώρας δηλαδή. Ναι, κυβερνούσε. Πιστεύω το ακριβώς αντίθετο, πολιτικά δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό πρέπει να πάει μέχρι τέλους. Κοιτάξτε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λίγοι από εμάς επιμένουν από την αρχή. Εγώ φωνάζω το 2014. Ναι. Δεν έχουμε απέναντι μας ένα κανονικό κόμμα της δημοκρατίας, ένα κόμμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, το τελευταίο που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι εκλογές. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να διαλευκανθούν τα πάντα για να αποκαλυφθεί η δράση αυτού του κόμματος, το οποίο δυστυχώς όλοι θέλουν να το αντιμετωπίζουν θεσμικά. Όμως, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξουν όλοι τους τα μάτια τους και να δουν την πραγματικότητα, όσο σκληρή και αν είναι αυτή. Όταν κάποιος ταυτίζεται με τη Βενεζουέλα, με τον Τσάβες, τον Μαδούρο, δεν μπορεί να ανήκει στο τόξο της δυτικής δημοκρατίας. Όταν κάποιος τον ρωτάς, είναι καλή η Κούβα που έχει μονοκομματικό καθεστώς και σου λέει ναι, θα πάω να μαζέψω ζαχαροκάλαμα, δεν ανήκει στο δικό μας κόσμο. Με τις μασέτες. Λυπάμαι. Δηλαδή, δεν μπορεί δηλαδή να έχει μία... Όταν είναι, ας πούμε, μίλησε με τον Ιγκλέσιας την προηγουμένη που γίνανε όλα αυτά, ο Τσίπρας, έτσι, ο οποίος Ιγκλέσιας έχει πει επίσημα ότι το όνειρό του είναι να βγει στην εξουσία μια αριστερή κυβέρνηση για να τον διορίσει διευθυντή της δημόσιας τηλεόρασης. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία τα βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, αυτά τα καθεστώτα συμπεριφέρονται με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Είναι ένα μείγμα αυτό το αρετούτο που έχουμε εμείς δυστυχώς είχαμε την ατυχία σταλινισμού, περονισμού και νατερισμού. Σταελινισμού είναι. Ο σταλινισμός έχει καλά, μία... Καλά, ανελλήνιστη είναι οπωσδήποτε. Έχει μία ελληνική βερσιόν, είναι ο σταελινισμός, είναι οι σταελινιστές. Διότι σύν τις άλλες πολλοί από αυτούς, θα πω κάτι βαρύ τώρα, αλλά θα το πω με ήπιο τόνο, δεν είναι Έλληνες, είναι ελληνόφωνοι. Θέλω να σου διαβάσω, σε παρακαλώ πολύ, τη δήλωση του κυρίου Πέτσα. 24 ώρες μετά την αποκάλυψη ενός αδίστακτου παρακράτους επί των ημερών της διακυβέρνησής του, ο κύριος Τσίπρας εξακολουθεί να σιωπά. Τα ερωτήματα όμως είναι αμήλικτα. Γνώριζε την ύπαρξη παρακράτους ο κύριος Τσίπρας? Αν ναι, τι έκανε γι' αυτό? Ενημερώθηκε από τον κύριο Παπά, τότε υπουργό επικρατείας κυβέρνησής του, και ποιος το εννοεί συνεργάτη? Σε κάθε περίπτωση, ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού στους κανόνες της δημοκρατίας, οφείλει να διαγράψει άμεσα τον κύριο Παπά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Δεν είναι διέρη και βασίλευε, είναι το ελάχιστο, πιστεύω. Μα ο κύριος Παπάς είναι εδώ στην Επιτροπή των Οικονομικών και φωνάζει για το ένα και για το άλλο και για το τρίτο. Μιλάμε, γιατί βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όταν ψέμα αποκαλύπτεται, έλεγε ο Τάκητος, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το φράσος. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Ωραίος ο Τάκητος. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι. Τι κάνουν αυτά τα καθεστώτα, οι σταλινικοί τι κάνανε, βρε παιδί μου? Στοχοποιούσαν τους αντιφρονούντες με κατασκευασμένες κατηγορίες, έρκαναν στημένες δίκες, τους πήγαιναν στα γκουλάγκ.
Εδώ τι έγινε, το ίδιο ακριβώς. Απλώς τους πάνε στον κουλάκι της ηθικής απαξίωσης. Δηλαδή όταν ο Τσίπρας είπε, μίλησε για πατριωτισμό της μίζας, αναφερόμενος ουσιαστικά στο Σαμαρά, μετά το μεγάλο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, αυτό είχε στο νου του, ότι θα συνδέσει κάποιον ο οποίος μιλάει για ένα θέμα που δεν βολεύει τον Τσίπρα, θα το συνδέσει με τι πράγμα, με τη μίζα. Ήταν καθαρά κατασκευή και γι' αυτό ο Παπαγγελόπουλος εμφανίστηκε και είπε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο την επομένη του μεγάλου συλλαλητήριου, 5 Φεβρουαρίου του 2018. Άρα λοιπόν τι κάνουν. Στοχοποίηση, εκαθαρίσεις. Και το προηγούμενο βράδυ είχε πάει ο Τζανακόπουλος στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για briefing. Ναι, για briefing. Ναι. Και όταν λοιπόν έρχεσαι και βάζεις 10 πρόσωπα, 10 πολιτικά, τι θες να κάνεις. Θέλεις να κάνεις πράξη αυτό που λες, να τελειώνουμε με το παλιό. Ναι. Γιατί αυτός ο θαυμαστός καινούργιος κόσμος που παρουσιάζεις, ας πούμε, αυτό το οργουελικό πράγμα, θέλει να φτιαχτεί η μνήμη από την αρχή. Και για να φτιαχτεί η ιστορική μνήμη από την αρχή, όπως γίνουν αυτά τα καθεστώτα που σβήνουν τα πάντα όλο το παρελθόν και φτιάχνουν τα δικά τους λαχομπαρόκ πράγματα, για να γίνει αυτό πρέπει να εξαφανιστούν από τη μέση αυτοί οι άνθρωποι. Ορθόν. Οι οποίοι θα σου θυμίζουν πάντα. Δηλαδή, αυτό είναι σταλινική μέθοδος γνωστή. Και βέβαια, επίθεση στα μέσα ενημέρωση. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κώστα, ο Μαδούρο έχει βρει μια καινούργια μέθοδο. Συλλαμβάνει δημοσιογράφους και αντιφρονούντες, πάνε και τους παίρνουν άνθρωποι με πολιτικά, τους βάζουν κουκούλες κτλ. Τους κρατάνε 5 μέρες, αρκετοί μιλούν για βασανιστήρια, καταγγέλνουν βασανιστήρια, και μετά τους αφήνουν ελεύθερους για να μεταδώσουν τον τρόμο στον υπόλοιπο πληθυσμό. Να μην διανοηθεί δηλαδή ο υπόλοιπος. Γιαχβέ είναι αυτό. Αυτό είναι Μομπούτου σε Σεσέκο, είναι Ζαΐρ. Ναι, αυτό το έκανε, θέλω να σου μιλάμε, πω στην Κινσάσα, ο Μομπούτου σε Σεσέκο, όταν, ξέρεις, φοβερή ιστορία. Όταν ήταν να γίνει ο αγώνας μεταξύ Μοχάμεντ Άλι και Τζόρτζ Φόρμαν, και όλοι οι μαύροι, έτσι, φίλοι της εποχής, όλοι οι μεγάλοι μαύροι καλλιτέχνες, από τον Τζέιμς Μπράουν μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιον, είχαν μαζευτεί τότε στην Κινσάσα του Ζαΐρ για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, και η Κινσάσα είχε φοβερή εγκληματικότητα για να μην εκτεθεί όλο αυτό το project, έτσι, Black Power που είχαν στήσει. Ο δικτάτορ του Ζαΐρ είπε στην αστυνομία του, θα βγείτε έξω, θα μου μαζέψετε όποιον παρανομεί. Όποιον, από τον Πορτοφολά μέχρι τον Μεγάλο Απατεώνα. Τους μάζεψε λοιπόν και είπε, κάθε 100 θα εκτελείς έναν. Αδιάκριτα. Θα μετράς από το 1 μέχρι το 100, στο 100 μπαμ τον εκτελείς. Ούτως ώστε οι υπόλοιποι να βγουν έξω και να πούνε, καμώ αυτός δεν αστείευεται. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αθρώες συλλήψεις δεν μπορούν να γεμίσουν τις φυλακές. Φτάνουν στα κρατήρια. Λοιπόν, τι κάνει τώρα, τι έκανε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας το έκανε. Ο Τσίπρας το έκανε. Διότι όταν πάνε φυλακοί δημοσιογράφοι και μάλιστα ουσιαστικά έχοντας παρανομήσει. Δηλαδή όταν παρανομείς, εντάξει, είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου. Δεν μιλούμε γι' αυτό, αν ο νόμος προβλέπει μια ποινή. Μιλούμε για δημοσιεύματα. Για δημοσιεύματα. Ναι, τα οποία, ναι, έκαναν αποκαλύψεις. Και βλέπουμε όλα αυτά, βλέπουμε για τα παραπολιτικά, για τον Τζέντο και το Κουρτάκι, ας πούμε, ότι τηλεφωνούσε η κυρία Τζούλη και μιλούσε με ανώτατους αξιωματικούς. Ποιος? Η Έλενα Τσαουσέσκου ήτανε. Ή η Έλενα Τζούλη. Δεν κατάλαβα. Η Έλενα Τζουλέσκου. Δεν κατάλαβα. Και είναι αυτό μέσα στα καθήκοντα του δικηγόρου. Έχει ο κάθε δικηγόρος τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τον Μεγάλη και τον Πλατάκη και δεν ξέρω τι. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι εντάσσεσαι στην ομάδα των φωνών μέσα στη Νέα Δημοκρατία που ζητούν την κατά το δυνατόν αυστηρότερη αντιμετώπιση των φαινομένων που ήρθαν στο φως τις τελευταίες μέρες. Καλά, τώρα συζητάς. Πας και σωτή δημοκρατία είναι το θέμα. Σοφία Βούλτεψη, σε ευχαριστώ. Δεν πάθαμε τίποτα εμείς. Αλλά να σωθεί η δημοκρατία τουλάχιστον. Σοφία Βούλτεψη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον, καλημέρα, για τον χρόνο. Καλό μεσημέρι. Και για την συζήτηση που είχαμε. Καλό μεσημέρι.